Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι Δευτέρα 11 Απριλίου και σας καλωσορίζουμε στο Press Room, το ενημερωτικό μαγκαζίνο της Ολυμπιακής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης. Να ξεκινήσουμε την εκπομπή μας με μια πρόταση έκπληξη που κατέθεσε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδος, ο κ. Νεκτάριος Φαρμάκης, κατά τη διάρκεια των εργασιών της δεύτερης ημέρας του Συνεδρίου για το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο για τον Αθλητισμό που διεξήχθη στην Πάτρα. Ο κ. Φαρμάκης πρότεινε τη μετονομασία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος ως Περιφέρεια Ολυμπιακής Γης ή ως Ολυμπιακή Περιφέρεια. Όπως ο ίδιος τόνισε, πιστεύει ότι αξίζει να προχωρήσει μια τέτοια προσπάθεια μέσα από μια αλλαγή στον Καλλικράτη που θέσπισε και τα ονόματα των περιφερειών. Από τη στιγμή που οι γεωγραφικοί προσδιορισμοί, τουλάχιστον στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, έχουν χάσει την αξία τους, γιατί η περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, σου λέει ο άλλος, ποια είναι. Δυτική Ελλάδα είναι από την Ήπειρο μέχρι την Πελοπόννησο. Δυτική Ελλάδα είναι. Νομίζω ότι καλύτερος προσδιορισμός και μεγαλύτερη τιμή για την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι αυτό που ήδη έχουμε κάνει με έναν άλλον τρόπο, δημιουργώντας ένα brand name εξωστρέφειας, αυτό της Ολυμπιακής Γης. Νομίζω ότι από brand name θα πρέπει αυτή η Ολυμπιακή Γη να καταστεί και ο επίσημος τίτλος της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, αλλάζοντας φυσικά, θα χρειαστεί αυτό, τον ίδιο τον Καλλικράτη, τον νόμο δηλαδή που τη συστήνει. Νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο θα ολοκληρώσει το χαρακτήρα της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ως Ολυμπιακής Γης. Άρα νομίζω ότι η Ολυμπιακή Περιφέρεια πλέον θα είναι αυτή η οποία θα έρχεται να μετουσιώνει ως πράξη, ως ιδέα, ως περιεχόμενο αυτό που όλοι πιστεύουμε, αγαπάμε και τιμάμε. Νομίζω ότι αξίζει να συζητηθεί κάτι τέτοιο σε σοβαρό πλέον επίπεδο και επίπεδο φυσικά επιτευξιμότητας νομικής. Θα ήθελα να το δούμε και αυτό είναι μια πρόταση προς το δημόσιο διάλογο. Σας ευχαριστώ. Να παραμείνουμε στο θέμα και στην έκπληξη που επεφύλασε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδος όσον αφορά στην πρόταση για αλλαγή του ονόματος της περιφέρειας. Μια πρόταση που στην ουσία έχει άμεση σχέση με την Ηλία. Πάμε να το συζητήσουμε με τον Αντιπεριφερειάρχη Ηλίας, τον κύριο Βασίλη Γιαννόπουλο. Κύριε Γιαννόπουλε, καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Γρασιώτη. Καλησπέρα. Πώς σας ακούστηκε η πρόταση του Περιφερειάρχη, ήταν κάτι που έχετε συζητήσει? Κοιτάξτε, επειδή σας άκουσα που μιλήσατε για έκπληξη, εμένα δεν με εξέπληξε και τόσο, γιατί θεωρώ ότι δεν είναι κάτι που προέκυψε ξαφνικά. Δηλαδή η πρόταση αυτή που έκανε ο Περιφερειάρχης προχθές κατά τη διάρκεια του συνεδρίου για το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο για τον Αθλητισμό. Είναι μια επιθυμία, είναι μια πρότασή του που έχει εκφράσει δημόσια επανειλημμένος. Μάλιστα θα έλεγα ήδη από την προεκλογική περίοδο και πολύ συχνά στις τοποθετήσεις του. Κατά τη δική μου γνώμη, από τη στιγμή που η αρχαία Ολυμπία, ο τόπος που γέννησε τις πανανθρώπινες αξίες και τα ιδεώδη της ειρήνης και της ευγενούς άμυλας, από τη στιγμή που ανήκει διοικητικά στην περιφέρειά μας, θα μπορούσε κάλλιστα να αποτελέσει συστατικό της ονομασίας της περιφέρειάς μας. Αναμφίβολα, και θεωρώ ότι σε αυτό δεν μπορεί να το διαψεύσει κανείς, για μας τους Ηλίους αυτή η πρόταση του Περιφερειάρχη είναι άκρος τιμητική και αποδεικνύει περίτρανα ότι αυτό που κατά καιρούς έχει πει, το αποδεικνύει και το κάνει πράξη. Τι έχει πει? Ότι η περιφέρεια είναι ενιαία, είναι ένα αδιέρωτο σύνολο και δεν μπορείς να ξεχωρίζεις μια περιφερειακή ενότητα. Αυτό το πιστεύω και εγώ και θεωρώ ότι το επιβεβαιώνει στην πράξη η ίδια η πρόταση του Περιφερειάρχη. Νομικά είναι εφικτό, κύριε Γιαννόπουλε, είναι εύκολο νομικά? Θα ερχόμουν και σε αυτό, με προλάβατε. Το έθεσε και ο Περιφερειάρχης και θεωρώ ότι σε αυτό δεν χωρεί αμφιβολία. Δεν είναι κάτι εύκολο. Θα πρέπει να αλλάξει πλήρως όλο το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τον Καλλικράτη. Ξέρουμε πολύ καλά ότι οι ονομασίες που έχουν δοθεί στις περιφέρειες είναι συγκεκριμένες και έχουν γίνει μετά από μια συγκεκριμένη νομοθετική προσπάθεια προηγούμενων ετών. Θεωρώ όμως ότι είναι το καταλληλότερο χρονικό σημείο ούτως ώστε να ανοίξει ο διάλογος με βάση αυτή την πρόταση του Νεκτάριου Φαρμάκη, ούτως ώστε να αναζητήσουμε τον τρόπο μέσα από τον οποίο θα μπορέσουμε να οδηγηθούμε σε αυτό ακριβώς. Είναι κάτι το οποίο δεν είναι απλό, γιατί ενδεχομένως, κύριε Κριατσιώτη, εδώ πρέπει να το πω, να ανοίξουμε την όρεξη ενδεχομένως και σε άλλες περιφέρειες. Οπότε όλοι μπορούμε να αντιληφθούμε εκεί πέρα ότι μπορεί να έχουμε ένα γαϊτανάκι στην όλη διαδικασία, που αυτό σαφέστατα θα δυσκολέψει το εγχείρημά μας αυτό.
Θα μπει σε διαβούλευση το εν λόγω ζήτημα? Κοιτάξτε, θεωρώ ότι θα πρέπει να περάσει και από διαβούλευση. Πάντοτε σε νομικό πλαίσιο μιλάμε. Όμως αυτό θα καθυστερούσε την όλη διαδικασία. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να υπάρξει καταρχήν επιθυμία σε κεντρικό επίπεδο, επιθυμία της κυβέρνησης, εάν είναι διατεθειμένη να ανοίξει το όλο θέμα. Πάντως, κύριε Γιαννόπουλε, είναι κάτι που, αν θέλετε την προσωπική μου άποψη, εδώ και καιρό την έχω εκφράσει και μέσω αρθρογραφίας, ότι θα έπρεπε να έχει γίνει εδώ και χρόνια, ίσως από την αρχή της αλλαγής του νόμου και των αιρετών περιφερειών, διότι πριν από κάποια χρόνια που είχαμε βρεθεί δημοσιογραφική αποστολή στις Βρυξέλλες, προσπαθούσαμε να κατανοήσουν στις Βρυξέλλες οι ευρωβουλευτές που ακριβώς είναι η περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, και το πρώτο που όλοι αναφέραμε ήταν την αρχαία Ολυμπία. Οπότε αυτό είναι το brand name της περιοχής μας, μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Αυτό είναι το brand name που έχουμε όλοι ως βασικό επιχείρημα και για αυτή την αλλαγή, και θεωρούμε όλοι πως είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Κύριε Κρεσιώτη, αν έχω ένα λεπτό από το χρόνο σας, θέλω να πω το εξής. Πολύ σωστά, έτσι όπως το θέσατε. Και για μένα εδώ ακριβώς είναι το μεγαλύτερο όπλο που διαθέτουμε στην όλη διαδικασία. Αν κάποιος αυτή τη στιγμή μιλήσει για περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, για περιφέρεια Πελοποννήσου, για περιφέρεια Μακεδονίας, Ηπείρου, αυτομάτως όλοι, ο καθένας από εμάς μπορεί να καταλάβει τα γεωγραφικά όρια όπου αναφερόμαστε. Στη Δυτική Ελλάδα είναι κάτι ασαφές. Ναι, είναι ασαφές γιατί είναι ένας ολόκληρος άξονας. Περιλαμβάνει ακριβώς, και την Ήπειρο, περιλαμβάνει άξονας. Και τη μισή Στερεά. Έχετε απόλυτο δίκιο. Και αν είναι ασαφές, κύριε Κρεατσιώτη, για μας εδώ τους ημεδαπούς, φανταστείτε για κάποιον αλλοδαπό, ο οποίος ακούει για έναν Βρετανό, για έναν Αμερικανό, περί Δυτικής Ελλάδος. Δεν μπορεί να το εντοπίσει. Ενώ το χαρακτηριστικό αυτό που θα προσδώσουμε στην περιφέρειά μας θα είναι ανδιαφυσβήτητο, και πλέον οποιοδήποτε θα μπορεί να γνωρίζει για ποια γεωγραφική περιοχή μιλάμε. Μάλιστα. Μια ξεχωριστή πραγματικά πρόταση. Όσον αφορά την έκπληξη, να ξέρετε ότι μιλούσα κυρίως για το δημόσιο διάλογο. Είναι σίγουρα κάτι που έχει αναφερθεί κατά το παρελθόν, αλλά ποτέ από τον πρώτο πολίτη της Δυτικής Ελλάδος, και μάλιστα να τεθεί στο δημόσιο διάλογο το συγκεκριμένο ζήτημα. Ας ελπίσουμε όλοι να κυλήσει όπως πρέπει, να υπάρχουν βήματα ότα και στη Βουλή, προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες και να έχουμε αυτή την αλλαγή. Όλοι εκφράζουμε προσωπικές απόψεις, αλλά θεωρούμε ότι είναι όχι μόνο προς τη θετική κατεύθυνση, είναι αυτό που σίγουρα, τουλάχιστον τουριστικό επίπεδο, θα απογειώσει την περιφέρεια, θα προσδώσει κάτι ξεχωριστό. Αυτή είναι η ευχή όλων μας, και προς αυτή την κατεύθυνση θα δουλέψουμε και θα πιέσουμε ούτως ώστε να το υλοποιήσουμε. Και πρέπει να γίνει αυτό. Να είστε καλά, κύριε Γιαννόπουλε. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Να αλλάξουμε θέμα. Υπόθεση θανάτου του Βασίλη Κοτρέτσου, του 58χρονου δημοτικού υπαλλήλου του Δήμου Πύργου, που έφερε στο φως η έρευνα της εκπομπής «Φως στο τούνελ» με την Αγγελική Νικολούλη, διερευνάται πλέον από τις ανακριτικές υπηρεσίες. Η Εισαγγελία Πύργου άσκησε δίωξη κατά γνώστων για ανθρωποκτονία από ενδεχόμενο δόλο, διαπαραλήψεως σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και φυγή οδηγού με παράλληλη εγκατάληψη του θύματος. Χρειάστηκε να περάσει 1,5 χρόνους για να έρθει η πρώτη αποδοχή από την δικαιοσύνη ότι η υπόθεση θανάτου του υπαλλήλου του Δημοπύργου Βασίλη Κοτρέτσου, 58 ετών, είναι αποτέλεσμα εγκληματικής ενέργειας. Η υπόθεση που συντάραξε την τοπική κοινωνία του χωριού αλλά και του Πύργου ερευνάται τώρα από την ανακρίτρια που ανέλαβε. Η εισαγγελία της πόλης άσκησε δίωξη κατά γνώστων για ανθρωποκτονία από ενδεχόμενο δόλο, διαπαραλήψεως σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και φυγή οδηγού με εγκατάλειψη παθόντος. Ήδη άνοιξε ο κύκλος των καταθέσεων με πρώτη την αδερφή του θύματος. Όλοι νομίζαν ότι είχε κάποια χρήματα ίσως και αυτά. Μπορεί. Κάποιος να ήθελε να τον εκμεταλλευτεί. Μπορεί και αυτό. Πιστεύω ότι τον έβαλαν έτσι εκεί. Δεν μπορεί να τον πέταξε, ας πούμε, αν ήταν αυτοκίνητο ή τον χτύπησαν και γιατί τον αφήσαν στον δρόμο επάνω, παράδειγμα, μες στο αμπλάκι, για ποιο λόγο. Και να τον βρούμε την άλλη μέρα. Στους γονείς του και έμενε μόνος του και εγώ τον βοηθούσα σε ό,τι χρειαζόταν. Έχονταν συχνά και έπαιρνε φαγητό από εσάς? Σχεδόν κάθε μέρα. Το ίδιο έγινε και εκείνη την ημέρα, ανήμερα 15 Αύγουστο, ανήμερα της Παναγιάς. Εκείνη την ημέρα πήγε στη σκαφιδιά
ψώνισε από εκεί φαγητό και γύρισε στο σπίτι και μετά έφυγε, λέω θα πας για μπάνιο Βασίλη μου και μου λέει ναι. Ήρθαν εδώ δύο χωριανοί και μου είπαν πότε το Βασίλη, ας πούμε, από πότε έχεις να τον δεις. Λέω τι έγινε. Λέω εχθές τον είδα, χθες το απόγευμα. Και λέει βρήκαμε έναν άνθρωπο που δεν ξέρουμε αν είναι ο Βασίλης. Και λέω τι φορούσε και μου είπανε μία τζιν βερμούδα, σαγιονάρες και την μπλούζα του. Και λέω αυτός είναι ο Βασίλης. Ο δημοτικός υπάλληλος του Δημοπύργου είχε βρεθεί νεκρός το απόγευμα της Κυριακής 16 Αυγούστου του 2020 στην οδό Σκουροχωρίου κατά Κόλου, μέσα σε αρδευτικό κανάλι σε βάθος 2 μέτρων. Η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε από την πρώτη στιγμή ότι το θύμα χτυπήθηκε από όχημα με τον ασυνείδητο οδηγό να τον εγκαταλείπει ευοήθητο. Η εξέλιξη αυτή ήρθε μετά την κατάθεση υπομνήματος από την αδερφή του δημοτικού υπαλλήλου, με το οποίο ζητούσε να διερευνηθεί το ενδεχόμενο ανθρωποκτονίας. Το βράδυ του Σαββάτου 15 Αυγούστου επέστρεφε πεζός από την παραλία του Καβουρίου, όπου συνήθιζε να πηγαίνει για μπάνιο. Σύμφωνα με τον ιατροδικαστή, γύρω στις 10 το βράδυ εκείνης της ημέρας, χτυπήθηκε άσχημα και οι κακώσεις του παραπέμπουν σε χτύπημα από αυτοκίνητο. Ο θάνατός του επήλθε 7 με 11 ώρες αργότερα, που σημαίνει ότι ο άνθρωπος πέθανε αβοήθητος. Δεν μπορούσα να συνέρθω, με κρατούσε ο άνθρωπος. Γιατί εμείς είμαστε σχεδόν αδέρφια, όχι ξαδέρφια. Έκκληση κάνουμε να βρεθεί κάποιος να πει κάτι για να μην πάει άδικα, γιατί είναι άδικο. Πολύ άδικο για ένα παιδί της εκκλησίας ήσυχο που βοηθούσε τον κόσμο, όποιον του έλεγε, δεν έλεγε όχι ποτέ. Οι παντόφλες που φορούσε βρέθηκαν αρκετά μέτρα μακριά από το κανάλι, σε ακριβώς αντίθετη κατεύθυνση μεταξύ τους, ενώ δεν βρέθηκε το μαγιό του. Ο άτυχος δημοτικός υπάλληλος βρέθηκε νεκρός το απόγευμα της Κυριακής 16 Αυγούστου στην επαρχιακή οδό Σκουροχωρίου κατά Κόλλα από Αρακοσυλέκτη, που μένει στην ίδια περιοχή. Βρήκε εσύ τον άνθρωπο. Μάλιστα. Περνάγεις με το ποδήλατο. Περνάγα με το ποδήλατο, πήγα να ταράξω και κάμω στο γεφύρι και κάνω έτσι μια ματιά και κοιτάω μέσα τον άνθρωπο. Ψυχοδικά κέφυγα. Είναι νεκρός, έτσι. Ναι, μάλιστα. Τον είδες ανάσκελα κάτω, έτσι περίεργα. Ναι, έτσι. Ανοιχτά χέρια. Έτσι, ανοιχτά χέρια, έτσι κάτω. Δεν ξέρεις τι μπορεί να έχει συμβεί. Όχι. Ιδιαίτερα σοβαρή η παρέμβαση της δικαιοσύνης στο εν λόγω ζήτημα, το οποίο εδώ και 2 χρόνια υπάρχει στην επικαιρότητα και κυρίως μετά την προβολή του μέσα από την εκπομπή και τα όσα στοιχεία προσέφερε σε αυτό. Πάμε τώρα στο αστυνομικό δελτίο, καθώς με μια μεγάλη υπόθεση ναρκωτικών ήρθαν αντιμέτωποι άνδρες του τμήματος δίωξης ναρκωτικών πύργου, οι οποίοι σε συνεργασία με συναδέλφους από την Αττική έβγαλαν λαβράκι. Θα μάθουμε περισσότερα για την υπόθεση με τη βοήθεια του αστυνομικού συντάκτη της εφημερίδας Πατρίς, του Γιώργου Μικελόπουλου. Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα, Κώστα. Μια τεράστια επιτυχία και ένα κέριο πλήγμα στον κόσμο των σκληρών ναρκωτικών κατάφεραν την περασμένη Κυριακή οι αστυνομικοί του τμήματος δίωξης ναρκωτικών της υποδιεύθυνσης ασφάλειας πύργου, καθώς προχώρησαν στη σύλληψη 3 ατόμων, 2 αλλοδαπών αλβανικής επικότητας και ενός ημεδαπού κάτοικου πύργου, για την σύσταση συμμορίας για τα ναρκωτικά. Ειδικότερα, ο άνδρας, ο ημεδαπός άνδρας από τον πύργο, φέρεται να έκανε το δρομολόγιο Αθήνα Πύργος προκειμένου να φορτώσει η ηρωίνη και στη συνέχεια να την διοχετεύσει σε περιοχές του νομού σε άτομα εξαρτημένα. Μετά από συντονισμένη λοιπόν επιχείρηση, οι αστυνομικοί του τμήματος της δίωξης ναρκωτικών προχώρησαν στη σύλληψη και των 3 ατόμων. Να πούμε ενδεικτικά ότι στο σπίτι των 2 αλλοδαπών που αναφέραμε στην Αττική κατασχέθηκαν περισσότερα από 2 κιλά ηρωίνης, 100 γραμμάρια κοκαίνης, πλάκες άγνωσης χημικής σύνθεσης, ζυγαριές, ενώ σε υπόγειο καβάντζα. Είναι τα πλάνα που βλέπουμε αυτή τη στιγμή από τα ευρήματα μετά την έρευνα που είχαν οι άνδρες του τμήματος δίωξης ναρκωτικών. Βεβαίως είναι και αυτές οι πλάκες με
Προφανώς και είναι ναρκωτικές ουσίες. Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί τι ακριβώς είναι. Ήταν σε πλάκες, όπως είπες νωρίτερα. Συνέχισε το ρεπορτάζ. Ενώ σε υπόγειο Καβάτζ εντοπίστηκε ένα εργαστήριο νόθευσης αυτών των ναρκωτικών, αλλά και ένα χρηματοκιβώτιο εντός του οποίου βρισκόταν περισσότερα από 113.000 ευρώ. Σε ό,τι αφορά τώρα τη δράση του τρίτου του ημεδαπού από τον πύργο στην Ηλία, εκτιμάται ότι τους τελευταίους δύο μήνες είχε διακινήσει εντός του νομού περισσότερα από 1.200 γραμμάρια κοκαίνης, με το κέρδος από αυτές τις ναρκωτικές ουσίες που διοχετεύονταν να ξεπερνούν τις 80.000 ευρώ. Επιτυχία με το καλημέρα για τον νέο αστυνομικό διευθυντή. Επιτυχία με το καλημέρα για τον αστυνομικό διευθυντή, τον νέο αστυνομικό διευθυντή, αλλά και συνέχεια των επιτυχιών του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Πύργου σε μία μάχη αδιάλειπτη και συνεχή ενάντια σε μία από τις σοβαρές μάστιγες της εποχής, αυτή των ναρκωτικών. Γιώργο, να σε ευχαριστήσουμε. Εμείς, κυρίες και κύριοι, θα έχουμε αναλυτικό ρεπορτάζ για την εν λόγω υπόθεση και βεβαίως δηλώσεις από αστυνομικούς της περιοχής στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ΟΡΤ στις 9 το βράδυ. Πάμε να αλλάξουμε θέμα. Τέλος καλό, όλα καλά για τον 9χρονο Νικόλα από τον Καρδαμά Μαλλιάδας, ο οποίος το μεσημέρι της Παρασκευής δέχτηκε επίθεση από τσοπανόσκυλο. Το παιδί μεταφέρθηκε αρχικά με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο της Αμαλιάδας και από εκεί στο Καραμανδάνιο Νοσοκομείο Παίδων, όπου υπευλήθη σε πολύωρη χειρουργική επέμβαση. Στο πλαίσιο του αυτοφόρου συνελήφθη και ο ιδιοκτήτης του σκυλιού. Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η χειρουργική επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε ένα 9χρονο αγοράκι από την περιοχή της Αμαλιάδας μετά από δάγκωμα που δέχθηκε από σκύλο. Στο Καραμανδάνιο Παιδιατρικό Νοσοκομείο της Πάτρας, οι γιατροί έκαναν τα αδύνατα δυνατά για να αποφύγουν δυσάρεστες και κυρίως ανεπανόρθωτες συνέπειες για το πόδι. Το 9χρονο αγόρι από τον Καρδαμά της Αμαλιάδας, λίγο μετά τις 4 το μεσημέρι της Παρασκευής, σχόλασε από το λοήμερο σχολείο και πήγε σε γειτονικό σπίτι φίλων για να παίξει μαζί με τα παιδιά της οικογένειας. Εκεί ήταν δεμένος από ένα δέντρο σκύλος ράτσας ελληνικού πειμενικού, κατάφερε να σπάσει την αλυσίδα και να κινηθεί εξοργισμένος προς τα παιδιά. Τότε ο 9χρονος μπήκε μπροστά για να προστατέψει τους φίλους του και δέχθηκε επίθεση από το σκύλο, όπου και το δάγκωσε στη γάμπα, αφαιρώντας του μάλιστα μεγάλο μέρος. Αμέσα το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Αμαλιάδας με τους γιατρούς να πέφτουν πάνω του για να σταματήσουν την αιμορραγία. Λίγο αργότερα με ασθενοφόρο μεταφέρθηκε στο Καραμανδάνιο νοσοκομείο της Πάτρας, όπου για 3 ώρες οι γιατροί τον χειρουργούσαν. Η επέμβαση του μικρού Νικόλα στεύθηκε με επιτυχία και τώρα πια το παιδί αναρρώνει. Μάχη για τη ζωή της δίνει μια 35χρονη γυναίκα από τον πύργο που τραυματίστηκε σε τροχαίο ατύχημα το βράδυ του Σαββάτου στην επαρχιακή οδό πύργου Κυπαρισίας. Το βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή του ατυχήματος που κόβει την ανάσα παρουσιάστηκε από το Πατρίς Νιούζ. Το αυτοκίνητο που μετατράπηκε σε μια άμορφη μάζα σιδερικών φαίνεται να ακολουθεί τρελή πορεία. Πάμε στην αίθουσα σύνταξη του συνάδελφο, τον Γιάννη Τζουκαλά, που έχει το ρεπορτάζ. Γιάννη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Κώστα. Διασωληνωμένη στο Γενικό Νοσοκομείο Πύργου, νοσηλεύεται από το βράδυ του Σαββάτου. Γυναίκα που τραυματίστηκε το ίδιο βράδυ έπειτα από τροχαίο ατύχημα που είχε στο επιτάλιο. Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα φέρει τραύματα σε όλο της το σώμα, ωστόσο από τους γιατρούς του νοσοκομείου η κατάστασή της χαρακτηρίζεται σταθερή. Το τροχαίο συνέβη το βράδυ του Σαββάτου, όπως είπαμε, λίγα λεπτά πριν τις 11, στην Εθνική Οδό Πύργου Κυπαρισίας, στο ύψος του επιταλίου, όταν η γυναίκα που είχε κατεύθυνση προς τα κρέστενα κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα. Κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου, με αποτέλεσμα αυτό να εκτραπεί, να αναποδογυρίσει και τελικά να συγκρουστεί, όπως λέμε, σε μία μάντρα σπιτιού. Το αυτοκίνητο, όπως είπες και εσύ, μετατράπηκε σε μία άμορφη μάζα σιδερικών. Στο σημείο έσπασαν ανάμεσα πυροσβέστες της υπηρεσίας του πύργου για να την απεγκλωβίσουν και συνέχεια το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τη μετέφερε στο νοσοκομείο. Γιάννη, έχουμε μία σημαντική εξέλιξη όμως όσον αφορά το ιατρικό, να μου επιτραπεί ο όρος ανακοινωθέν, από την συγκεκριμένη υπόθεση, καθώς από το νοσοκομείο αναζητούν αιμοδότες προκειμένου να προχωρήσουν σε αιμοληψία άμεσα. Ακριβώς, από το νοσοκομείο και τους συγγενείς της γίνεται έκκληση για αίμα. Μάλιστα. Λοιπόν, Γιάννη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και εμείς, κυρίες και κύριοι, μετά από αυτή την είδηση, να περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά με όλη την υπόλοιπη επικαιρότητα της ημέρας. Επιστρέφουμε, κυρίες και κύριοι, στην κανονική ροή της εκπομπής. Σε πρώτο πλάνο τέθηκε στο 7ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, που διεξήχθη στους Δελφούς του νομού Φωκίδας, η ανάπτυξη και η προοπτική της Δυτικής Ελλάδος.
Σημαντικοί καλεσμένοι ανέλησαν θέματα όπως ο νέος αυτοκινητόδρομος της Πατρών Πύργου υπό την Ολυμπίαδο, οι προοπτικές του νέου ΕΣΠΑ αλλά και η περαιτέρω ανάδειξη του τουρισμού μέσω της Αρχαίας Ολυμπίας, καθώς επίσης και η συμβολή του Πανεπιστημίου Πατρών στο μέλλον της περιφέρειας. Την ειδική ενότητα συντόνισε η δημοσιογράφος της εφημερίδας Πατρίς και του Πατρίς Νιούς Μαριάννα Μητροπούλου. Στη συμβολή της Νέας Πατρών Πύργου στην ανάπτυξη της Δυτικής Ελλάδος αναφέρθηκε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Ολυμπίας Οδού Παναγιώτης Παπανικόλας κατά τη διάρκεια της ενότητας για το μέλλον και τις προοπτικές της Δυτικής Ελλάδος στο 7ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο κ. Παπανικόλας, στη φάση κατασκευής του έργου τα επόμενα 3 χρόνια θα δημιουργηθούν 800 θέσεις εργασίας, το ΑΕΠ της περιοχής θα αυξηθεί κατά 6% και η μόχλευση θα φτάσει στα 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Ενώ στη φάση συντήρησης το ΑΕΠ θα αυξηθεί σταθερά κατά 2 με 3%. Ό,τι καινοτομίες υπάρχουν στην Αθηνών Πατών θα υπάρξουν και στην Πατών Πύρου. Και πολλές από αυτές είναι υπερσυμβατικές, είναι πέρα από τις συμβάσεις μας. Αλλά η αλήθεια είναι ότι πέρα από το αποτελεί ένας από τους βασικούς στόχους για εφορία, θεωρούμε ότι βοηθάει πολύ στην ένταξη του δρόμου, της υποδομής στην τοπική κοινωνία. Θα αναφερθώ στο υβριδικό σύστημα, παραδείγματος χάρη, που είναι χιλιομετρική χρέωση. Δηλαδή, η χρέωση με βάση την απόσταση που διανύεις. Όπως γνωρίζετε, μόνο στην Ολυμπιαδό υπάρχει αυτό. Στους υπόλοιπους αυτοκινητοδρόμους υπάρχουν με τοπική σταθμή και πληρώνεις σε μια συγκεκριμένη ζώνη. Στην Ολυμπίοδο θα πληρώνεις και στην Πατών Πύρου, θα πληρώνεις για τα χιλιόμετρα τα οποία διανύεις. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για την τοπική κοινωνία. Στην απορρόφηση των Ευρωπαϊκών Κονδυλίων, σε συνεργασία με τα επιμελητήρια και την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, ώστε το νέο ΕΣΠΑ να πάει εκεί που πρέπει, έθεσε ως στόχο ο πρόεδρος του Ολύμπια Φόρουμ και διευθύνων σύμβουλος του Δημοσιογραφικού Οργανισμού Βαρουξή, Λευτέρης Βαρουξής, χαρακτηρίζοντας ως μοναδική ευκαιρία του Ταμείου Ανάκαμψης και μεγάλο στοίχημα τον σιδηρόδρομο, εκφράζοντας την ελπίδα να φτάσει στην Πάτρα, την Ηλία και ίσως στο μέλλον και στην Καλαμάτα. Παράλληλα, αναφέρθηκε και στην ανάπτυξη του τουρισμού που μπορεί να γίνει με την ολοκλήρωση των έργων στα 4 λιμάνια, το Αστακού της Πάτρας, της Κυλλήνης και του Κατακόλου, ενώ όπως είπε χαρακτηριστικά, και το αεροδρόμιο του Αράξου μπορεί να αποτελέσει σταθερή πύλη εισόδου επισκεπτών απευθείας από το εξωτερικό. Η δεκαετής οικονομική κρίση, τα λάθη του παρελθόντος, αλλά τώρα και η πανδημία, έχουν φέρει την οικονομία της Δυτικής Ελλάδας σε σημεία πάρα πολύ χαμηλά. Και πρέπει να γίνει ένας στόχος ο οποίος πρέπει να θέσουμε άμεσα είναι ότι πρέπει να γίνει ανασύνταξη της οικονομίας της περιφέρειας. Αυτό μπορεί να γίνει μέσα από την απορρόφηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων, μέσα από μια πολύ καλή συνεργασία που μπορεί να γίνει από τα επιμελητήρια και από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, έτσι ώστε το ΕΣΠΑ 21-27 να απορροφηθεί εκεί που πραγματικά πρέπει. Ετήσιο Παγκόσμιο Συνέδριο σε συνδυασμό με την αφή της Φλόγας για θέματα του Ολυμπιακού Κινήματος και τους προβληματισμούς των πρωταγωνιστών των Ολυμπιακών Αγώνων, προανήγγειλε το μέλος της Διευθύνους Ολυμπιακής Ακαδημίας Αλεξάνδρα Πάλι, που έχει ως έδρα την Αρχαία Ολυμπία. Επίσης, αναφέρθηκε στο όραμα της Ακαδημίας να έχει 17 Ολυμπιονίκες ως πρέσβης της. Η σχέση του τόπου της Αρχαίας Ολυμπίας με τους Ολυμπιακούς Αγώνες ανοίγει το δρόμο για μια συνεχώς αυξανόμενη ροή τουριστών, η οποία αποτελείται και από τους απλούς τουρίστες, οι οποίοι έρχονται απλά να δουν την περιοχή και τους ιστορικούς χώρους, αλλά και από τουρίστες που είναι ειδικά ενδιαφερόμενοι για τη σύνδεση του ιστορικού και αρχαιολογικού χώρου με τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Και πάντοτε αποτελούν ένα σημείο παγκόσμιο ενδιαφέροντος, σύγχρονο, αθλητικό γεγονός. Και πλέον η Ολυμπία και η Διεθνής Ολυμπιακή Ακαδημία είναι ένα brand name για την περιοχή. Στον εξωστρεφή χαρακτήρα του Πανεπιστημίου Πατρών εστίασε την προσοχή του Πρίτανης Χρήστος Μπούρας, σημειώνοντας ότι από το Σεπτέμβριο θα δίνονται κοινά πτυχία με αντίστοιχο κινέζικο ανώτατο ίδρυμα, ενώ σύντομα θα ανακοινωθεί και ξενόγλωσσο πρόγραμμα στην ιατρική. Έχουμε 35 προπτυχιακά προγράμματα και 55 μεταπτυχιακά. Έχουμε ένα ετήσιο κύκλο εργασιών γύρω στα 60 με 65 εκατομμύρια. Τα 9 μόνο είναι κρατική επιχορήγηση. Τα 35 έρχονται από διεκδικήσεις ανταγωνιστικών προγραμμάτων και τα υπόλοιπα είναι από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και το Ταμείο Ανάκαμψης. Αν σε αυτά βάλετε έναν πολλαπλασιαστή τουλάχιστον 2, καταλαβαίνετε την εισρωή των χρημάτων για την ανάπτυξη που φέρουμε στην περιφέρεια. Και για να καταλάβετε αυτό που είπα για την κρατική ενίσχυση, από ένα μόνο μεταπτυχιακό πρόγραμμα που έχουμε. Έχουμε έσοδα 2 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο, όταν η κυβέρνηση μας δίνει 9. Την ειδική ενότητα για τη Δυτική Ελλάδα στο Φόρουμ των Δελφών συντώνησε η δημοσιογράφος της εφημερίδας Πατρίς και της ιστοσελίδας Πατρίς News, Μαριάννα Μητροπούλου. Τους πρώτους τουρίστες μετά από 2 χρόνια προβλημάτων λόγω της πανδημίας, οι οποίοι έκαναν μάλιστα τη βόλτα τους με τα κόκκινα λεωφορεία από το Κατάκολο
μέσα στην πόλη, είδαν οι επιχειρηματίες του πύργου. Αποτέλεσμα το κέντρο να πάρει και πάλι χρώμα, αλλά και τα καταστήματα να δουν τους τζίρους τους από τα κρασγερόπλια να ανεβαίνουν. Στην αρχή της τουριστικής περίοδου και μάλιστα σε μια δύσκολη περίοδο, όμως το τουριστικό διόροφο ανοιχτό λεωφορείο επέστρεψε στην πόλη του Πύργου και μάλιστα με τουρίστες που θέλησαν να επισκεφτούν την πόλη. Με την έλευση του πρώτου κρουαζερόπλοιου, κάποιοι λίγοι επέλεξαν να επιβαστούν στο διόροφο τουριστικό λεωφορείο και να κάνουν μια περιήγηση στην πρωτεύουσα της Ηλίας. Πάντως ήταν θετικό το μήνυμα, οπότε είπε η αγορά του Πύργου έτσι προχθές ότι ήρθαν τουρίστες στην πόλη. Βέβαια, όταν κάθε κρουαζερόπλοιο φέρνει 2 και 3.000 κόσμο, τον άφηναν 100-200 άνθρωποι στον Πύργο, οι οποίοι δεν θα πάνε στην Ολυμπία ούτως ή άλλως, δεν νομίζω ότι ανατρέπει τα πράγματα. Και θα πρέπει να δούμε πώς εμείς θα προσαρμοστούμε στη ζήτηση υπηρεσιών από τους τουρίστες και όχι να προσαρμόσουμε εμείς στις δικές μας δυνατότητες ή προτιμήσεις τα θέλω του τουρίστα. Αυτό είναι, υπάρχει μεγάλη διαφορά εδώ. Είμαστε εδώ για να προσφέρουμε αυτά που ζητάνε από εμάς. Όχι να τους πούμε οπωσδήποτε θα πάρετε αυτά που εμείς θέλουμε ή αυτά που εμείς έχουμε. Δεν λειτουργεί έτσι ο τουρισμός. Οι επιχειρηματίες της πόλης του Πύργου είδαν με ιδιαίτερα θετικό μάτι την έναρξη και πάλι της λειτουργίας των κόκκινων λεωφορείων, αφού φέρνουν μέσα στον τουριστικό ιστό της πόλης κόσμο που σε διαφορετική περίπτωση δεν θα μπορούσε ποτέ να την επισκεφθεί. Αυτό μας είχε βοηθήσει πάρα πολύ. Δεν το περίμενα και εγώ θα έχει τόσο επιτυχία την πρώτη φορά που έγινε προ-COVID εποχή, όταν ξεκίνησαν τα δύο λεωφορεία. Μπήκε αρκετός κόσμος, έμπαινε κάθε μέρα αρκετός κόσμος μέσα στον πύργο. Αυτό βοηθάει και από τους συνάδελφους που συζητήσαμε, είναι μεγάλη βοήθεια. Κοίταξε να δείτε. Και στο δικό μας το κομμάτι. Και έναν καφέ να πουλήσετε την ημέρα παραπάνω είναι φρέσκο χρήμα. Είναι αυτό που δεν έχει ο πύργος ποτέ. Δεν είναι σαν πόλη. Δεν είχε τουρίστα ποτέ. Πιστεύω ότι οτιδήποτε υπάρχει εισρωή κόσμου από οποιοδήποτε μέρος στην πόλη μας είναι εξαιρετικό. Το πρόβλημα του πύργου και γενικά της περιοχής είναι ότι δεν έχουμε ξένα στοιχεία, δεν έχουμε πλέον φοιτητές, δεν έχουμε στρατό, δεν είμαστε σημείο αναφοράς για να μπορούμε να έχουμε ξένο κόσμο και οτιδήποτε σε ξένο κόσμο έρχεται στην πόλη μας είναι απίστευτα καλό. Τώρα αν αφήσουν χρήματα ή δεν αφήσουν εξαρτάται και από εμάς, εξαρτάται από εμάς τους επαγγελματίες και της εστίασης και της ένδυσης, να τους προσεγγίσουμε με καλό σκοπό, να μην προσπαθούμε να αποκομίσουμε άμεσα χρήματα και για το δικό μας καλό και να φτιάξουμε ένα επίπεδο έτσι ώστε το όνομά μας να ακούγεται και να είναι έδικο στα αυτιά του περισσότερου κόσμου έξω από εδώ. Ευχή και ελπίδα τους τις επόμενες εβδομάδες που ο αριθμός των αφήξεων των κρουαζιερόπλοιων στο κατάκολο θα αυξηθεί και τα πλοία που θα έρθουν θα έχουν μεγαλύτερη πληρότητα να επιλέξει μεγαλύτερος αριθμός τουριστών μια βόλτα στον πύργο, δίνοντας μια ανάσα στην οικονομική ζωή της πρωτεύουσας του νομού. Σειρά συναντήσεων είχε στην Ηλία ο υπαρχηγός του πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Πετρούτσος, με κύριο στόχο το συντονισμό όλων των εμπλεκομένων φορέων για την αντιμετώπιση του πύρινου εφιάλτη. Παράλληλα, εξέφρασε τον προβληματισμό του για το γεγονός ότι στην Ηλία έχουν ήδη σημειωθεί πυρκαγιές, καταστρέφοντας μάλιστα εκατοντάδες στρέμματα δασικής γης. Τον προβληματισμό της ηγεσίας του πυροσβεστικού σώματος έχουν προκαλέσει οι φωτιές που έχουν ήδη σημειωθεί στην Ηλία, γεγονός που αποδεικνύεται και από το ότι η ηγεσία της πυροσβεστικής βρίσκεται τακτικά στον ομό. Τα πλαίσια αυτά εντάσσεται και η επίσκεψη του υπαρχηγού του πυροσβεστικού σώματος Γιάννη Πετρούτσου, που είχε συναντήσεις με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών, τους δημάρχους και τον αντιπεριφερειάρχη Ηλίας Βασίλη Γιαννόπουλο. Βρέθηκα σήμερα στην Ηλία να κάνω περιοδία στις υπηρεσίες του νομού Ηλίας και να συναντηθώ με τους φορείς, με τον κύριο Αντιπεριφερειάρχη και με τους δημάρχους, έτσι ώστε να συντονιστούμε για την επερχόμενη αντιπυρική περίοδο. Αν και στην Ηλία και από το παρελθόν η συνεργασία με όλους τους φορείς είναι σε πολύ καλό επίπεδο. Οι αγρότες, οι συμπατριώτες μας που πάνε και καίνουν τα λιόκλαρα δεν παίρνουν τα απαραίτητα μέτρα, με αποτέλεσμα να έχουμε κάποιες καμένες εκτάσεις στην περιοχή και να υπάρχει θέμα με τις πυρκαγιές στην ευρύτερη περιοχή του νομού Ηλίας. Η τόσο συχνή παρουσία του υπαρχηγού του πυροσβεστικού σώματος στην περιοχή μας, καθώς και των υπολείπων ανώτατων αξιωματικών του πυροσβεστικού σώματος, του κ. Μπόγκα και του κ. Ρημελιώτη, θεωρώ ότι αποδεικνύει δύο πράγματα. Πρώτον, το άριστο επίπεδο συνεργασίας που υπάρχει και το αμέριστο ενδιαφέρον τους. Το δεύτερο όμως, θα έλεγα ότι είναι λυπηρό για μας.
γιατί καταδεικνύει στο μέγιστο βαθμό την επικινδυνότητα που εμφανίζουμε ως περιοχή, την οποία επικινδυνότητα πολλοί από τους συμπολίτες μας μέχρι και σήμερα δεν την έχουν αντιληφθεί, παρόλο που στο παρελθόν και το 2007 αλλά και προσφάτως τον περασμένο καλοκαίρι την πληρώσαμε και το βιώσαμε όλοι με το χειρότερο δυνατό τρόπο. Το έχω ξαναπεί, γύρω με κουραστικός, δεν θα συνεχίσω όμως να το λέω. Πρέπει όλοι να αντιληφθούμε και να αναλάβουμε τις ευθύνες μας. Πρέπει να γίνει ενσυναίσθηση όλων μας ότι δεν έχουμε ξεμπερδέψει με τον κίνδυνο. Η περιοχή μας, η Ηλία, έχει μεγάλες δασικές εκτάσεις, δύσβατα σημεία στα οποία υπάρχει, είναι δύσκολα προσβάσιμα. Πάντοτε θα υπάρχει ο κίνδυνος πρόκλησης πυρκαγιάς και αυτό θα πρέπει όλοι να το συναισθανθούμε, ούτως ώστε να αποφεύγουμε αμελείς συμπεριφορές από τις οποίες μπορεί να προκύψει κίνδυνος πρόκλησης πυρκαγιάς. Κύριος στόχος, ο συντονισμός των δράσεων που απαιτούνται, έτσι ώστε να γίνει συνείδηση στους πολίτες Ηλίας να παίρνουν μέτρα κατά τη διάρκεια της κάψης των ξύλων από τα ελαιοστάσια για να μην έχουμε πυρκαγιές. Θέλω να πιστεύω ότι από 1η Μαΐου θα σταματήσουν να γίνονται οι καύσεις. Κατά το παρελθόν και ως διοικητής που ήμουν εδώ στην Ηλία, 1η Μαΐου σταματούσαν οι ενάρξεις. Αυτό που μας ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή μέχρι τις 30 Απριλίου είναι ό,τι γίνεται, γιατί δεν μπορούν να απαγορευτούν οι καύσεις, να παίρνουν μέτρα και να μην, όταν έχει ανέμους στην περιοχή, να μην καίνε τα λιόκλαρά τους, να παίρνουν κάποια μέτρα συγκεκριμένα, να έχουν ένα βιτίο με νερό μαζί τους, να παίρνουν άδεια από την πυροσβεστική υπηρεσία για τις καιρικές συνθήκες που θα κάψουν και να καίνε όσο το μπορούν το πρωί, όχι μετά το μεσημέρι, μετά τις 12 η ώρα. Και αν είναι κοντά σε δασικές εκτάσεις, αν μπορούν να τα μεταφέρουν και να κάνουν άρρωση γύρω από την δασική έκταση, έτσι ώστε να μην έχουμε κίνδυνο με σπίθες να επεκταθεί η φωτιά. Και όταν τελειώνουν λοιπόν τις καύσεις, μετά να σβήνουν τα υπολείμματα της καύσης. Αυτό είναι το χειρότερο που μας απασχολεί. Ότι αφήνουν τα υπολείμματα, βάζει λίγο αεράκι και το βράδυ στις 9, στις 10, στις 12 έχουμε επέκταση της πυρκαγιάς σε δασική έκταση. Οι συναντήσεις αυτές ουσίας θα συνεχιστούν και το επόμενο διάστημα, ώστε με την έναρξη αντιπυρικής περιόδου, μέσα από τις δράσεις που θα έχουν αναπτυχθεί, να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε ένα νομό που έχει πληρώσει πολύ ακριβά, ακόμα και με τη θυσία ανθρώπων, τις φωτιές. Πίσω από κάθε παιδί, θύμα ή θήτη, ψάξτε τους γονείς του. Είναι το συμπέρασμα της εκδήλωσης για το σχολικό εκφοβισμό, η οποία πραγματοποιήθηκε στο θεματικό πάρκο Ξυστρή με κεντρικό μιλητή τον καταξιωμένο ψυχίατρο Δημήτρη Σούρα. Και πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση για το σχολικό εκφοβισμό με βασικό μιλητή τον καταξιωμένο ψυχίατρο Δημήτρη Σούρα, που διοργάνωσε ο Δήμος Πύργου και το Τμήμα Παιδείας σε συνεργασία με το Σύλλογο Δασκάλων και Νηπιαγωγών Πύργου και τους Συλλόγους Γονέων και Κηδωμένων των Σχολικών Μονάδων. Στην κατάμεστη αίθουσα, από γονείς και παιδιά και εκπαιδευτικούς του Θεματικού Πάρκου Ξυστρή, ο κ. Σούρας μίλησε για όλες τις μορφές σχολικού εκφοβισμού, τους παράγοντες που οδηγούν ένα παιδί να γίνει θήτης ή θύμα και το πώς το διαμορφώνουν στην ενήλικη ζωή του, φέροντας παραδείγματα και από την τραγική επικαιρότητα. Απάντησε σε ερωτήσεις γονέων και εκπαιδευτικών για να στείλει ένα ηχηρό μήνυμα. Πίσω από κάθε παιδί, ψάξτε τους γονείς. Δυστυχώς, μιλώντας για bullying, έχουμε πάντα θύμα και θήτη. Ο θήτης είναι ένα παιδί το οποίο πιθανώς να δημιουργήθηκε έτσι λόγω της βίας που επικρατεί στο σπίτι, ή ένα παιδί που στην καλύτερη των περιπτώσεων δεν έχει όρια μέσα από το σπίτι, άρα λοιπόν εκδηλώνει αυτό το στυλάκι της βίας μέσα από το χαρακτήρα και την προσωπικότητά του. Χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή, γιατί και ο θήτης κάποια στιγμή θα βρεθεί αντιμέτωπος με ψυχολογικά προβλήματα. Το θύμα είναι ένα παιδί καταπιεσμένο, φοβισμένο, το οποίο απομονώνεται, ένα παιδί το οποίο δυστυχώς δεν συμμετέχει, δεν έχει μια διαδικασία κανονική ανάπτυξης και εξέλιξης. Οι γονείς πολλές φορές δεν το καταλαβαίνουν, όταν το καταλαβαίνουν είναι λίγο αργά και χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη βοήθεια. Γενικά είναι ένα παιδί συρρυκνωμένο. Δεν μιλάει, δεν τα διηγείται πάρα πολύ εύκολα, γιατί φοβάται. Εκδήλωση άνοιξε ο Αντιδήμαρχος Παιδείας Γιάννης Πλεμένος, όπου ευχαρίστησε τον κύριο Σούρα για την παρουσία του, καθώς και τους συλλόγους που στήριξαν αυτή την προσπάθεια και όλους τους παρευρισκόμενους για την ανταπόκρισή τους στην πρόσκληση του Δήμου, δίνοντας αμέσως μετά το λόγο στην πρόεδρο του Συλλόγου Δασκάλων και Νηπιαγωγών Πύργου, Αντωνία Μπρή. Μια εκδήλωση για τη βία, για τη σχολική βία και τον εκδηλωτισμό στα ηλεκτρονικά παιδεία. Είναι πολύ σημαντικό, παιδιά, γονείς, δασκάλοι, νηπιαγωγοί, γενικώς εκπαιδευτικοί, να προσέξουμε και να καταλάβουμε τι θα μας πει ο κύριος Σούρας. Ο σχολικός εκφοβισμός είναι ένα φαινόμενο πραγματικό και όσο και αν προσπαθούμε να το υπάρχει,
Δήμαρχος Πύργου Παναγιώτης Αντωνακόπουλος καλωσόρισε με πολύ θερμά λόγια τον κύριο Σούρα και αναφέρθηκε στο φαινόμενο που ταλανίζει την κοινωνία εντός και εκτός της σχολικής κοινότητας. Νομίζω σήμερα τον κύριο Σούρα θα σοκάρει λίγο, θα συνταράξει λίγο τα γυμνάζοντα. Έναν απρόσφορο και άπρακτο για τον παραγωγικό καθώς πρεπισμό που υπηρετούμε κατά πλειοψηφία σε εγκοραστικές κοινωνίες, όπου μέσα περιέχει τη σύνση διότι δεν οξυγονώνεται καθόλου. Είναι, ας πούμε, αυτά τα κάνουμε ενδοστηγή και ενδοστηγή, να μην πάρει οξυγόνο καθόλου. Είναι τόσο άκαμπτη δηλαδή αυτή η υποκριτική, η εγκοραστική προσέγγιση της καθημερινότητας από πολλούς από εμάς και από εσάς. Εκείνο που επεσήμανα με σαφήνεια οι ομιλητές στην εκδήλωση είναι ότι στο μπούλινγκ έχουμε πάντα θύμα και θήτη. Επίσης, ότι ο θήτης είναι ένα παιδί στο οποίο πιθανό να δημιουργήθηκε έτσι λόγω της βίας που επικρατεί στο σπίτι ή ένα παιδί που στην καλύτερη των περιπτώσεων δεν έχει όρια μέσα από την οικογένεια. Αυτές ήταν κυρίες και κύριοι σημαντικότερες ειδήσεις από την Ολυμπιακή Ραδιοφωνία Τηλεόραση ως αυτή την ώρα. Επόμενη προγραμματισμένη ενημέρωση από το σταθμό μας. Στις 9 ακριβώς με το κεντρικό δελτίο ειδήσεων για την Μπέλη Μπεβούδα. Εμείς θα είμαστε και πάλι μαζί με την εκπομπή Press Room την ερχόμενη Τετάρτη, κάπου εκεί λίγο μετά τις 3. Από όλους εμάς τίποτα άλλο. Πάρα πολλές ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Γεια σας.